Την ευθύνη όλων για την άνοδο της Χρυσής Αυγής, επισημαίνει σε δηλώσεις της η πρόεδρος της Συνόδου Σούλα Ιακωβίδου, ενώ σε ό,τι αφορά στα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη διασύνδεσή της με την ελληνική αστυνομία, τονίζει πως είναι φυσικό θύλακες να υπάρχουν παντού, ωστόσο τα φαινόμενα δεν είναι γενικευμένα. Τα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες και με το τραγικό γεγονός της δολοφονίας του Φίσα είναι τραγικά. Βλέπουν πλέον το φως της δημοσιότητας γεγονότα που χαρακτηρίζουν το τι πραγματικά είναι αυτό το μόρφωμα. Δεν θα το αποκαλέσω πολιτικό κόμμα, αν και είναι και στη Βουλή. Ευθύνη γι' αυτό φέρουμε όλοι, και αυτοί που ψήφισαν. Τώρα πλέον δεν υπάρχουν όμως δικαιολογίες, ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Θεωρώ ότι πρέπει να απομονωθεί από την ίδια την κοινωνία. Και από τη στιγμή που είναι στα χέρια της δικαιοσύνης η όλη διαδικασία, δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό. Βλέπουμε ότι το τελευταίο καιρό γίνεται λόγος και για την ελληνική αστυνομία πολύ μεγάλο σχετικά με τη φύλαξη των γραφείων και γενικότερα με την ανοχή που δείχνουν προς τη Χρυσή Αυγή. Ακούγονται πολλά. Σίγουρα είμαστε μια κοινωνία, παντού υπάρχουν θύλακες αυτού του μορφώματος. Δεν είναι ο κανόνας, είναι η εξαίρεση. Αν υπάρχουν κάποια άτομα μέσα σε αυτούς τους χώρους, στις ένοπλες δυνάμεις ή στην αστυνομία, κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και τους χρωστάμε πολλά ως κοινωνία. Και μην ξεχνάμε ότι και αυτοί έχουν έρθει σε δεινή οικονομική θέση. Αυτό όμως δεν δικαιολογεί κάποιους που βρίσκονται μέσα στα σώματα αυτά, που ίσως κάνουν τα στραβά μάτια από ό,τι ακούγεται. Αυτό θα φανεί όμως στην πορεία. Θεωρώ ότι κάνουν καλά τη δουλειά τους και πρέπει να στηρίξουμε τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία της χώρας μας. Από την πλευρά του βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χουσέιν Ζεμπέκ υπογραμμίζει ότι ο ελληνικός λαός θα πρέπει να δει επιτέλους το αληθινό πρόσωπο της Χρυσής Αυγής, αφού το μοναδικό θύμα δεν είναι ο Παύλος Φίσας. Ο ελληνικός λαός πρέπει να δει το αληθινό πρόσωπο της Χρυσής Αυγής. Βεβαίως την ψήφισαν αρκετοί Έλληνες πολίτες, έπρεπε να λειτουργήσει με τους κανόνες της δημοκρατίας, αυτό όπως το κάνουν όλα τα κόμματα εντός του κοινοβουλίου. Όμως είδαμε το αληθινό πρόσωπο της Χρυσής Αυγής λειτουργούν πιο πολύ σαν οργάνωση παρά σαν κόμμα. Και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή δεν ήταν μόνο το θύμα ο αντικοκαμένος Παύλος Φίσας, αλλά ήταν και ένα σώρο μετανάστες, εκβιασμοί, ξυλοδαρμοί. Πλέον πρέπει να αποφασίσουν ή είναι κόμμα ή είναι μια δολοφονική οργάνωση. Και πλέον πιστεύω ότι πρέπει να το σκεφτούν και αυτοί που ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή. Αν επιθυμούν αυτό το πρόσωπο της Χρυσής Αυγής, τότε φυσικά έχουμε σοβαρό πρόβλημα δημοκρατίας. Πρέπει και η ανοχή που είχαν, γιατί και μέσα στη Βουλή είχαν μεγάλη ανοχή. Πρέπει να τελειώσει αυτή η ανοχή. Και αυτά που ισχύουν για όλους τους βουλευτές να ισχύουν και αυτούς. Γιατί και εμείς πολλές φορές κατηγορήθηκαμε και πρόσφατα πριν από 10 μέρες, ενώ λείπαμε εμείς στη Βουλή, μας αποκάλυψαν Τούρκους πράκτορες, εμένα, τουρκόψυχους, τουρκόσπορους. Δηλαδή βγάζουν και αποδείξεις. Μια φωτογραφία που βρισκόμασταν στη Τουρκία σε μια εκδήλωση και πίσω μας ήταν τουρκική σημαία. Δηλαδή, αν ήμουν στην Αφρική, τι θα είχα πίσω μου, ή στην Αγγλία, αν είχα πίσω από την αγγλική σημαία, θα του πειράζει, ή στη Γερμανία, αν είχα τη γερμανική σημαία, θα του πειράζει αυτό. Ή αν ήμουν πράκτορας, δηλαδή τόσο αρχάριος είμαι να φωτογραφηθώ με την τουρκική σημαία. Δηλαδή, αυτά είναι παρανοϊκά. Πρέπει να σοβαρευτούμε. Η χώρα μας έχει ανάγκη από σοβαρή πολιτική και σοβαρούς πολιτικούς. Διότι το πρόβλημα μας δεν είναι το τι είσαι εσύ, η εθνικότητά σου, το χρώμα σου, η θρησκεία σου. Είναι να μπορούμε να γλιτώσουμε τη χώρα από αυτή τη λέλαπα που ζει. Ο κόσμος περιμένει λύσεις σε καθημερινή του βάση. Ανεργία, παιδεία, υγεία για όλους. Τέλος, το μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής της Δημάρ, Χρήστος Γκαρμπούνης, υπενθυμίζει στις θέσεις του κόμματος που προειδοποιούσε εδώ και καιρό πως η Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική οργάνωση, τονίζοντας την άμεση ανάγκη για σειρά πολιτικών πρωτοβουλειών. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι σήμερα όλοι συνομολογούν ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική οργάνωση με χαρακτηριστικά συμμορίας. Η Δημοκρατική Αριστερά είχε κάνει αυτή την εκτίμηση πριν από τις εκλογές του 2012, όταν βλέπαμε ότι το αυγό του φχιδιού είχε ήδη εκολαφθεί και άρχισε να δηλητηριάζει ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Στη σημερινή συγκυρία, λοιπόν, πιστεύουμε ότι η δημοκρατία πρέπει πρώτα απ' όλα να αμυνθεί.
Όλα τα κόμματα δηλαδή του δημοκρατικού τόξου θα πρέπει να συμφωνήσουν στη συγκρότηση ενός αραγούς μετώπου υπεράσπισης της ομαλότητας και της δημοκρατίας απέναντι στους ναζιστές δολοφόνους. Καμία πολιτική διαφορά και καμία αντίθεση μεταξύ των κομμάτων δεν θα πρέπει να εμποδίσει την ενότητα όλων απέναντι στο απόλυτο κακό. Γι' αυτό και στην πρόσφατη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατικής Αριστεράς με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προτάθηκε η σύγκληση της ολομέλειας των πολιτικών αρχηγών με σκοπό να σταλεί από κοινού ένα μήνυμα απέναντι στο νεοναζιστικό μόρφωμα. Η Νέα Δημοκρατία του αρνείται, επαναλαμβάνοντας λάθη του παρελθόντος, όπως ήταν η μη ψήφιση του αντιρατσιστικού νόμου όταν ήταν Υπουργός Δικαιοσύνης ο κ. Ζουρπακιώτης. Στη σημερινή συγκυρία, λοιπόν, εκτιμούμε ότι η εφαρμογή των νόμων, η ψήφιση του αντιρατσιστικού νόμου που ματέωσαν κύκλοι της Νέας Δημοκρατίας και η εξάρθρωση των παρακρατικών μηχανισμών της Χρυσής Αυγής θα πρέπει να υπάρξει άμεσα. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να εξεταστούν όλες εκείνες οι υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται στελέχη της Χρυσής Αυγής, όπως επίσης και να ελεγχθούν τα οικονομικά αυτού του κόμματος. Η απομόνωση της Χρυσής Αυγής σε καθημερινό επίπεδο κοινωνικά και πολιτικά είναι για μας πρώτη στη δημοκρατική υποχρέωση. Τέλος, πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε και γι' αυτό το λόγο πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα τα κοινωνικά και τα πολιτικά αίτια τα οποία οδήγησαν στην ενίσχυση αυτού του μορφώματος. Στο μεταξύ, στο μικροσκόπιο των δικαστικών λειτουργών που ερευνούν την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, βρίσκεται πλέον η δραστηριότητα και βουλευτών του συγκεκριμένου ναζιστικού μορφώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα χέρια της αστυνομίας υπάρχουν καταγγελίες για εμπλοκή συγκεκριμένων στελεχών του κόμματος, τα οποία φέρονται να έχουν καθοδηγήσει μέλη και οπαδούς της Χρυσής Αυγής στο να προκαλέσουν επεισόδια και φθορά ξένης περιουσίας. Παράλληλα, οι έρευνες έχουν εστιαστεί και στο ενδεχόμενο να υπάρχει εμπλοκή βουλευτή ή βουλευτών και στα τραγικά γεγονότα στο Κερατσίνι. Δεν είναι τυχαίο ότι στην εισαγγελία καταθέτουν ήδη πρώοι μέλη της Χρυσής Αυγής, τα οποία, όπως αποκάλυψε το Έθνος, δηλώνουν απερίφραστα ότι δεν υπήρχε περίπτωση πριν από κάθε επέμβαση των χρυσαυγητών μπράβων να μην ενημερώνονται οι επικεφαλείς των πυρήνων που σύμφωνα με το οργανόγραμμά τους είναι τα μέλη του Κοινοβουλίου του Εν Λόγου Κόμματος. Ωστόσο, η δικαιοσύνη δεν πρόκειται να κάνει το αποφασιστικό βήμα της άσκησης δίωξης, εάν δεν έχει δέσει προηγουμένως τη συμμετοχή βουλευτών σε κακουργηματικές πράξεις. Η εντολή άλλωστε του Πρωθυπουργού είναι να ενδεικτικοποιηθούν μεν οι έρευνες, αλλά όλοι να κινηθούν προσεκτικά, έτσι ώστε να μην υπάρξει το φαινόμενο της σύλληψης και της απελευθέρωσης μέσα σε λίγα 24 ώρα λόγω έλλειψης στοιχείων.